Για να δούμε αν τα θυμόμαστε καλά. Αν κάποιος πάει στο δικαστήριο και στο πρωτοδικείο και καλημέρα και καταδικαστεί από το δικαστήριο, η πρωτόδικη απόφαση θεωρείται, η πρωτόδικη καταδίκη θεωρείται οριστική. Εάν παρόλα αυτά πει ότι παιδιά εγώ δεν είμαι ένοχος, είμαι αθώος και βάλει το δικηγόρο του να κάνει έφεση, να εφεσιβάλλει την απόφαση της καταδίκης του και πάει στο δευτέρου βαθμού δικαστήριο που λέγεται εφετείο, τότε η απόφαση, αν είναι καταδικαστική, λέγεται τελεσίδικη. Αν και πάλι θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι αθώος και βάλει το δικηγόρο του να ξαναεφεσιβάλλει και αυτή την τελεσίδικη απόφαση και να την πάει να τη δικάσει ο Άριος Πάγος, και αν και από εκεί η απόφαση που βγει, μάλλον όποια και αν είναι εκεί, τότε λέγεται αμετάκλητη. Δηλαδή δεν μπορεί να ανακληθεί.